Είναι ο κατάλληλος τόπος για τη σημερινή συζήτηση η Αθήνα, κοιτίδα της δημοκρατίας. Ο χώρος από όπου είδαμε πρώτα τα σημάδια της κρίσης της Ευρωζώνης και είναι επίσης η έδρα της εκπεριτροπής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν ξεκίνησαν φάνηκαν πρώτα απ' όλες οι συστημικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ εφαρμόστηκαν πρώτα απ' όλα οι οδυνηρές πολιτικές που οδήγησαν στην ένδια τις ανισότητες και τον εξτρεμισμό και έστρεψαν τον πληθυσμό της χώρας που ήταν υποστηρικτής της Ευρώπης στον ευρωσκεπτικισμό. Πράγματι. Επίσης, είναι και ο κατάλληλος χρόνος που γίνεται τώρα η συζήτηση αυτή εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πολύ περισσότερους εκπροσώπους από ριζοσπαστικά κόμματα από την άκρα αριστερά και άκρα δεξιά. Οι εκλογές αυτές θα δηλώσουν και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2014, λοιπόν, είναι ένα έτος σημαντικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα έτος κατά το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πράγματι για το μέλλον της Ευρώπης. Αρχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας και καλωσορίζουμε εδώ στο βήμα τους αξιότιμους προσκεκλημένους μας. Πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερών, τον κύριο Ραμόν Λουίς Βαλκάρθερ, τον κύριο Εύλε Τέρμ, καθίστε παρακαλώ, και τον κύριο Αντώνιο Κώστα, τον δήμαρχο της Λισαβόνας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κύριε εδώ. Ξέρετε ότι έχουμε χωρίσει σε τρία τμήματα τη σημερινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε για την κρίση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη και απασχόληση για το μέλλον. Το δεύτερο θέμα θα είναι οι επερχόμενες ευρωεκλογές και πώς θα πρέπει να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Και τέλος θα επικεντρωθούμε στις προκλήσεις κλειδί που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα έχουμε και μία δημοσκόπηση ουσιαστικά εδώ. Θα υποβάλουμε ερωτήσεις στο κοινό και θα δούμε τι θα απαντήσει. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βαλκάρθελ, απασχόληση, ανάπτυξη, πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ίσως θα έπρεπε να απευθύνουμε σε εσάς την πρώτη ερώτηση. Πώς οι ευρωπαϊκές χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις θα επανέλθουν σε μια κατάσταση ανάπτυξης και απασχόλησης? Πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος, οι νέοι κυρίως, θα βγουν από την ανεργία και θα αποκτήσουν και πάλι δουλειά? Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι πράγματι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, για να μην πω το πιο μεγάλο, που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς το θέμα της ανεργίας των νέων. Οι νέοι, η γενιά η σημερινή, είναι προετοιμασμένη πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά είχαμε. Όμως δυστυχώς βλέπουν μπροστά τους να μην έχουν ορίζοντα, να μην έχουν μέλλον και, όπως είπε και ο πρόεδρος Ζουρός, είναι γεμάτη απελπισία. Θα έπρεπε να αναλύσουμε γιατί φτάσαμε εδώ και να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε λύσεις, αλλά δεν θα βρούμε λύσεις αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κάποιες συγκεκριμένες αιτίες. Και ποιες είναι αυτές? Τις γνωρίζουμε λίγο πολύ. Το οικονομικό μοντέλο δεν ήταν το ορθό. Το βλέπω αυτό και στη Μούρθια, τη δικιά μου την περιφέρεια, όπου είμαι εγώ εκεί πρόεδρος. Εκεί η ανεργία των νέων είναι 50%. Να λοιπόν, μια αιτία. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο εντός αγωγικών της Ελλάδας. Το οικονομικό μοντέλο λοιπόν, κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας,
Οι περισσότερες χώρες του κόσμου αποφάσισαν ότι αυτό είναι το κατάλληλο μοντέλο. Διαπιστώνουμε όμως ότι δεν ήταν. Δημιουργείται ανεργία. 26 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι κάτω από 25 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε λοιπόν να είχαμε άλλο οικονομικό μοντέλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το διαπιστώνουμε αυτό. Δεν ήταν το σωστό. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα οικονομικό μοντέλο διαφορετικό που να βασίζεται στη γνώση. Δεν ακολουθήσαμε όμως το σωστό δρόμο. Τώρα όμως μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και να ακολουθήσουμε το δρόμο εκείνο ο οποίος θα οδηγήσει σε απασχόληση. Ο νέος που είναι στην ανεργία πρέπει να βρεθεί σε μια αξιοπρεπή θέση εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό? Να εφαρμόσουμε το σωστό μοντέλο, και ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλιώς θα το είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες, να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από τους δήμους, από τις τοπικές αρχές, τις περιφέρειες, τις χώρες μέλη, αλλά και υπερεθνικά κονδύλια, ώστε οι προσπάθειες αυτές να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Με δύο λόγια, πρέπει να προσθέσουμε τα δημόσια κονδύλια μεταξύ τους, να προσθέσουμε σε αυτά και την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί και αυτή πρέπει να βοηθήσει, και τότε ναι, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές όπως είναι η εγγύηση για την νεολαία, που ξεκίνησε από πέρυσι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν λέω ότι φτάνει. 6 δισεκατομμύρια δεν φτάνουν για 5 εκατομμύρια νέους στην ανεργία, αλλά αν μη τι άλλο, έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ξέρουμε τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, προσθέτουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες μεταξύ τους, δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και έτσι με τα χρήματα αυτά μαζί και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Ευχαριστώ. Ηλία. Εγώ θα κάνω τη δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Λετέρμα, που είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ. Κοιτώντας πίσω όλα αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία υιοθέτησε στις χώρες προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύετε ότι πήγανε καλά? Έλειπε κάποιο στοιχείο στις πολιτικές αυτές? Τι πήγε στραβά? Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι όταν κοιτάμε τι έγινε τα τελευταία 6 χρόνια, φυσικά ήταν η πρώτη φορά και εγώ ήμουν πρωθυπουργός τότε, ξέρω ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις, οι οποίες βέβαια δεν ήταν βάση κάποιου εγχειριδίου, δεν είχαμε ένα εγχειρίδιο που να λέει πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Η ηγεσία, είτε η ευρωπαϊκή, είτε σε επίπεδο χωρών μελών, οι κοινωνικοί εταίροι, αντέδρασαν όμως και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση αυτή από ότι τον προηγούμενο αιώνα. Χωρίς να λέω ότι είναι τέλεια. Και το θέμα είναι να πετύχουμε την ισορροπία, να είναι αξιόπιστη η δημοσιονομική πολιτική, να διαχειριστούμε καλά το θέμα του δημοσίου χρέους. Από την άλλη μεριά όμως, στις επιλογές, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κανείς πρέπει να προσπαθεί να μειώνει το έλλειμμα και να κάνει τις σωστές επιλογές, ώστε τα μέτρα αυτά να είναι όσο γίνεται λιγότερο αντιπαραγωγικά σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλές προσπάθειες για να διορθώσουμε τον ισολογισμό των τραπεζών στην Ευρωζώνη και να ενισχύσουμε τις διαφορετικές μας πολιτικές. Το θέμα δεν είναι μόνο να προσθέσουμε χρήματα, να βρούμε παραπάνω χρήματα και να έχουμε παραπάνω δαπάνες. Μερικές φορές υπάρχουν μέτρα διαρθρωτικά τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα. Αυτά πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Συνεπώς, για να συνοψίσω, πιστεύω ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αξιοπιστίας που υπήρχε από τις διεθνείς αγορές και για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα οικονομικά των αρχών. Έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί δεν υπήρχε, είπαμε, αξιοπιστία. Έπρεπε να διορθωθεί. Έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση.
Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί το έλλειμμα είναι να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Και για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, και εδώ και 6 χρόνια το πολεμάμε, έτσι. Η Ευρώπη εδώ και 15-20 χρόνια έχει χαμηλό βαθμό ανάπτυξης. Λοιπόν, χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του χρέους και των ελλειμμάτων. Κατά τη γνώμη μας, τον ΟΣΑ, αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα που βλέπουμε δεν είναι μόνο σε κάποιες χώρες όπου αντιμετωπίζεται όμως έτσι του δημοσίου χρέους, αλλά μην υποτιμάμε καθόλου την κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα των επιχειρήσεων αλλά και των οικοκυριών. Οι επιχειρήσεις έχουν προβλήματα ασολογισμού, έχουν απώλειες. Υπάρχει και χρέωση δηλαδή του ιδιωτικού τομέα, που πολλές φορές την υποτιμάμε όταν υιοθετούμε πολιτικές και όταν η Ευρωζώνη συζητά. Είναι πολύ καλό που συζητάμε σήμερα το πρωί για αυτά. Πιστεύετε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες τώρα νομίζετε ότι θα διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα? Νομίζω ότι στην Ευρωζώνη ήδη υπάρχουν διάφορες χώρες που δεν έχουν λυθεί βέβαια εντελώς τα προβλήματα και εξακολουθούν να έχουν τεράστια προβλήματα ιδιωτικού χρέους. Κύριε Κώστα, τώρα, η οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια, όπως ξέρετε, είχε καταστροφικές συνέπειες σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης. Έκλεισαν επιχειρήσεις, κόσμος βρέθηκε στην ανεργία. Πολλοί λένε ότι οι πολίτες της πόλης και της περιφέρειες που έχουν θέσεις ευθύνης θα έπρεπε κάτι να κάνουν για να βρουν πάλι οι άνθρωποι δουλειές. Οι δήμαρχοι λοιπόν τι μπορούν να κάνουν για να στηρίξουν μια περισσότερο βιώσιμη αηφόρο ανάπτυξη και να επιστρέψει ο κόσμος στις δουλειές του? Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω πως η στρατηγική Ευρώπη 2020 σχεδιάστηκε ώστε να ασκηθεί από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν βασικό ρόλο να παίξουν. Βέβαια, σύμφωνα με τις διάφορες αρμοδιότητες που έχει το κάθε επίπεδο και με τις εξουσίες που έχει, ως το κοινό στόχος όμως είναι να υπάρξει ευφυής αηφόρος ανάπτυξη για όλους, ανάκαμψη για όλους, ένα στόχος ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιήσει όλους και να αποτελέσει ένα νέο στάδιο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σημαίνει ότι χρειάζεται να βρούμε μια σύγκληση ανάμεσα στις στρατηγικές μας για τις τοπικές πολιτικές και την ολοκλήρωση των στόχων. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να έχουμε την απαραίτητη κρίσιμη μάζα, ώστε να υπάρξει ευφυής ανάπτυξη. Έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχουμε την μόρφωση, την εκπαίδευση, έχουμε μεγάλες προκλήσεις όμως όσον αφορά το κλίμα. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις μεταφορές, την διαμόρφωση των κτηρίων. Από την άλλη πλευρά έχουμε μεγαλύτερη φτώχεια και μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Και εδώ το βασικότερο όμως πρόβλημα είναι η ανεργία των νέων. Αυτό σημαίνει για μια πόλη όπως η δική μου ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε όσον αφορά την αστική αποκατάσταση, ώστε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες να έχουμε κονδύλια για να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και να αποκαταστήσουμε την πόλη μας, που σημαίνει κοινωνική ένταξη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, όταν η πόλη μας δηλαδή είναι πιο ελκυστική και μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό τουριστικό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ευφυώς την αξία αυτή για την πόλη μας, που ο τουρισμός είναι μια βασική πηγή πόρων. Να μπορέσουμε λοιπόν με τρόπο ευφυή και αηφόρο να αναπτυχθούμε όλοι. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το φοβερό δράμα της ανεργίας που έχει και δραματικές επιπτώσεις. Είναι ένα από τα χειρότερα
τις χειρότερες απόρριες της κρίσης. Πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο μας κεφάλαιο? Υπάρχουν ασύμμετρες επιρροές, επιδράσεις από την κρίση. Δεν πρέπει να τρέχουμε αυταπάτες σε σχέση με την κατάσταση. Η κατάσταση της Ελλάδας μπορεί να εξηγηθεί στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης των πιο μορφωμένων, των πιο εκπαιδευμένων νέων ανθρώπων που φεύγουν. Ενώ θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε και να έχουμε διαφορετική ανάπτυξη από αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Εάν θέλουμε να το καταφέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε περιφέρειες χωρίς ανθρώπινο κεφάλαιο. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη? Και το να μπορέσει να μείνει αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο στις περιφέρειες είναι η νέα μεγάλη πρόκληση για την πολιτική σύγκληση. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Ηλίας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαλκάθελε, σε ένα σώμα όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, είχατε να κάνετε με τις διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες της Ένωσης. Τα κενά, τα χάσματα μεγαλώνουν. Εσείς θεωρείτε ότι η Ευρώπη είναι ένα πλαίσιο όπου θα μπορέσουν οι διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες να μειωθούν και πάλι και να ξεκινήσουν να εργάζονται, να δουλεύουν οι δυνάμεις της σύγκλησης? Όχι, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Το να πούμε κάτι διαφορετικό σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν είμαστε ρεαλιστές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια Ευρώπη που προχωράει με έναν ρυθμό πιο γρήγορο, ένα κομμάτι της, από ότι οι υπόλοιποι. Οι χώρες που μπήκαν πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, οι χώρες του Νότου, υπάρχουν διαφορές, πράγματι. Υπάρχει διαφορά επίσης μεταξύ περιφερειών. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν περισσότερους πόρους, είναι πιο πλούσιες σε σχέση με άλλες, οι οποίες βρίσκονται πολύ πιο πίσω. Το θέμα δεν είναι όμως το αν είναι η πραγματικότητα, δεν είναι. Εντάξει, είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μηχανισμοί προκειμένου το χάσμα αυτό να μικρύνει, η διαφορά αυτή να γίνει πιο μικρή? Γίνεται λοιπόν, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί για αυτό το σκοπό. Η πολιτική συνοχής, για παράδειγμα, είναι αυτή η οποία καθορίζει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, μπορεί να βοηθήσει αυτό το οποίο όλοι θέλουμε στο κάτω-κάτω, ώστε να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Έχουμε συζητήσει τόσο πολύ για τις περιφέρειες του στόχου 1, εκείνες που εξαιτίας των αριθμών χάνουν το καθεστώς του στόχου 1 και δεν είναι πια φτωχές εντός εισαγωγικών και γίνονται πλούσιες εντός εισαγωγικών πάντα εξαιτίας στατιστικών δεδομένων. Όμως πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί να μην υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και υπάρχουν και οι μεταβατικές περιφέρειες, όπως τις λέμε ακριβώς, για να μην χαρακτηρίζονται ως φτωχές τη μια μέρα και ως πλούσιες την επόμενη, γιατί δεν γίνεται βέβαια. Επίσης, υπάρχουν διαφορές. Ναι, ναι, βεβαίως και υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν πολλές. Αλλά ακριβώς γι' αυτό πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και με πολλή προσπάθεια να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Αυτή είναι μια αρχή που πρέπει να εφαρμόζεται και είναι και το πραγματικό νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω σε εσάς αμέσως. Έχουμε και κάποιες βιντεοσκοπημένες ερωτήσεις που προέρχονται από διάφορα μέλη. Είναι από τον Ζαν Λουίς Ντεστάτ. Μπορείτε να δείτε τώρα την ερώτηση. Que à côté de l'union économique et monétaire, nous puissions avoir un quatrième pilier qui soit un pilier non pas vertical et parallèle mais transversal, un pilier social qui nous permette de mieux avancer en Europe et de régler un certain nombre de problèmes structurels sociaux qui sont très lourds. And I will go again to you, Mr. Valcarthel, for the answer to this. Και θα στραφώ και πάλι σε εσάς, κύριε Βαλκάρθελ, για την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Συμφωνώ όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Ντεστάκ.
Δηλαδή, για το αν υπάρχει βούληση να θεσπιστούν τέτοιοι μηχανισμοί, οριζόντιοι, που να μπορέσουν να διορθώσουν αυτή την πολιτική της σύγκλησης με την κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, δεν πιστεύω πως υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη υπερεθνική ένωση, όπως η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κανένα άλλο διεθνές σώμα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πραγματικά προωθεί κοινωνικές πολιτικές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ πρέπει να εφαρμόσω τον προϋπολογισμό. Στη δική μου περιφέρεια, ο προϋπολογισμός το 85% το αφιερώνει στις κοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή υγεία, παιδεία, κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά τα εξαρτημένα άτομα, τα προβληματικά άτομα, με σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν περισσότεροι ευαίσθητοι άνθρωποι, ευάλωτοι άνθρωποι, από ό,τι υπήρχαν πριν την κρίση. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κρίσης και πρέπει να τονιστούν πολύ περισσότερο οι κοινωνικές πολιτικές, όπως είπε ο κ. Ντεστάν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φερκάλθερ. Κάρεν, σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα ολοκληρώσουμε τώρα το πρώτο τμήμα της συζήτησης και θα περάσουμε στο δεύτερο. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε την πρώτη μας δημοσκόπηση με το ακροατήριο για να έχουμε τις απόψεις σας για πολύ σημαντικά ερωτήματα. Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, για την πρώτη δημοσκόπηση. So, has the economic and financial... Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Εάν πιστεύετε ότι θέλετε περισσότερη Ευρώπη, να πιέστε το 1. Εάν θέλετε λιγότερη Ευρώπη, πιέστε το 2. Okay, so just to explain, we're going to have... Για να σας εξηγήσω. Θα γίνει, λοιπόν, θα βλέπετε εδώ τον πίνακα αυτόν που δείχνει τα αποτελέσματα. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά. Παρακαλώ, λοιπόν, όσοι πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, να ψηφίσετε 1, ενώ όσοι θέλετε λιγότερη Ευρώπη, να ψηφίσετε το 2, ώστε να δούμε αμέσως και τα αποτελέσματα. Okay. Vote now. Μπορείτε τώρα να ψηφίσετε. Περισσότερη Ευρώπη 1, λιγότερη Ευρώπη 2 στα τηλεχειριστήριά σας. Okay. So, 77.5... Ωραία, λοιπόν, 77,5% ψήφισαν ναι, για να πούν ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο την Ευρώπη, ενώ 22,5% λένε πως χρειάζεται λιγότερο η Ευρώπη. Κύριε Βαλκάλσελ, σας εντυπωσιάζει αυτό το αποτέλεσμα, σύντομα, παρακαλώ. 77,5%. Δεν με εκπλήσει. Νομίζω ότι αυτή είναι λίγο πολύ πραγματικότητα στην Ευρώπη που εκπροσωπούμε εμείς. Εγώ δεν έχω εδώ πέρα τηλεχειριστήριο για να ψηφίσω κι εγώ. Εγώ όμως θα ψήφιζα περισσότερη Ευρώπη, χωρίς καμία αμφιβολία, περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Κύριε Λετέρμ, για το ίδιο θέμα, τι λέτε εσείς? Ναι, βεβαίως, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Εγώ άκουγα όσους μιλούσαν για τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι πολύ σημαντικό να αποδώσει αυτή τη στιγμή ο κοινωνικός πυλώνας της Ευρώπης. Αν θέλετε πραγματική κοινωνική πολιτική, πρέπει να δουλέψετε για οικονομική σύγκληση, κοινωνική σύγκληση, αλλά αυτό σημαίνει περισσότερους πόρους. Άρα η απάντηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών είναι η επικουρικότητα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που η Ευρώπη μπορεί να παίξει πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι σήμερα όσον αφορά τον προϋπολογισμό αλλά και τις αρμοδιότητές της. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κώστα, μπορείτε και εσείς να απαντήσετε λίγο σύντομα, γιατί πολλοί μπορεί να πιστεύουν πως η δημοσκόπηση θα έλεγε η λιγότερη Ευρώπη. Θα ήταν υπέρ της λιγότερης Ευρώπης, γιατί μπορεί να πίστευαν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακατεύτηκε πολύ, παρενέβη πολύ στην επιβολή μέτρων λιτότητας στις χώρες μας. Ναι, περισσότερη Ευρώπη, αλλά διαφορετική Ευρώπη.
Περάσαμε την πρώτη φάση της κρίσης. Θέλουμε ή δεν θέλουμε όμως να έχουμε κοινό νόμισμα πια. Και να... τι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό το κοινό νόμισμα να έχει και κοινή απόδοση για όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό που μάθαμε από την κρίση είναι επίσης ότι οι νομισματικές ενώσεις δεν ευνοούν την γενική η ανάπτυξη και ευημερία, αλλά ευνοούν την ειδίκευση της οικονομίας και άρα οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε περιοχή. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε με το ευρώ, θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα αναχαιτήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του κοινού νομίσματος. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά τα προγράμματα προσαρμογής και πρέπει να κάνουμε αυτή την εργασία. Είναι όταν κανείς, ας πούμε, χάνει έχει ένα πρόβλημα στο πόδι του ή στο πλάτη του, στη μέση του και πρέπει να εγχειριστεί. Πρέπει να εγχειριστεί, αλλά δεν φτάνει η εγχείρηση. Μετά πρέπει να κάνει κινησιοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, για να μπορέσει να αποκαταστήσει τους μυς του και να μπορέσει να ξανακινηθεί όπως πρώτα. Μετά λοιπόν από το πρόγραμμα προσαρμογής χρειαζόμαστε ένα σοβαρό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, το οποίο να δώσει μυς, δηλαδή δύναμη, στις χώρες που καταστράφηκαν από την κρίση. 28% ανεργία στην Ελλάδα, 17% 20 και κάτι στην Ισπανία ανεργία. Εάν δεν πάρουμε βιταμίνες και δεν κάνουμε σοβαρή φυσιοθεραπεία για να αποκατασταθούν οι μυς μας, δεν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε με θετικό και ωφέλιμο τρόπο τα ωφέλη, τα κέρδη από το ευρώ. Ευρώ για όλους θέλουμε. Όντως να είναι κοινό το νόμισμα στο κόστος αλλά και στα ωφέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ, Κάρεν. Πρόκειται για το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης, το οποίο αφορά το μέλλον της Ένωσης. Still has made huge leaps, but... Η Ευρώπη έχει κάνει τεράστια άλματα, αλλά εξακολουθεί να διχάζεται ανάμεσα στην εθνική κυριαρχία και τον φεντεραλισμό από την άλλη πλευρά. Είναι μια σύγκρουση που προκάλεσε ζημιές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρά αυτή την πενταετή σύγκρουση, εξακολουθούμε να είμαστε κολλημένοι σε αυτό το τσακωμό. Πώς θα πάνε τα πράγματα για την επόμενη γενιά όμως? Τι Ευρώπη και πώς μπορεί αυτή η συζήτηση να μας οδηγήσει στη πιο μακρόπνοη αυτή, σε αυτό το πιο μακρόπνο όραμα? Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βαρκάλθεν. Έχουμε έναν αγώνα ανάμεσα στα κράτη-έθνη και την πρωτεύουσα. Κάπως έτσι μοιάζει η σημερινή σύγκρουση ανάμεσα στις περιφέρειες και στα εθνικά κράτη. Πιστεύετε ότι οι περιφέρειες θα μπορέσουν να παίξουν το ρόλο του γεφυροποιού ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό? Bueno, realmente el Comité de las Regiones lo que intenta precisamente es... Σας ευχαριστώ. Τι προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών? Προσπαθούμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν να τις γεφυρώσουμε, γιατί είμαστε σε τελική ανάλυση οι εκπρόσωποι του λαού, που είμαστε πιο κοντά στον λαό. Πιο κοντά στον πολίτη δεν μπορούμε να βρεθούμε. Γιατί καθημερινά το καθήκον μας δεν έγκυται μόνο στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που θα φροντίσει να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον πολίτη, αλλά έχουμε και καθήκον να εισακούσουμε στις φωνές αγανάκτησης του πολίτη και να φροντίσουμε να περιοριστεί αυτή η αγανάκτηση. Είμαστε κοντά λοιπόν στον πολίτη σε ό,τι αφορά την πολιτική μας και γι' αυτό ταυτιζόμαστε πιο πολύ από κάθε άλλον με τον πολίτη. Αυτό είναι καθήκον της Επιτροπής των Περιφερειών, να περιορίσει ακριβώς τις διαφορές αυτές. Για την ερώτηση που θέσατε τώρα, υπάρχουν διάφορες ταχύτητες μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ των κρατών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές Ευρώπες, αν θέλετε, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που προσπαθούμε δεν είναι τόσο διαφορετικό. Όλοι θέλουμε μια ισορροπημένη κοινωνική πολιτική, μια πολιτική
η οποία θα αντιμετωπίζει επί τόπου τα πραγματικά προβλήματα του πολίτη, τα πραγματικά προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε και εμείς καθημερινά στη δουλειά μας. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα βάλουμε στην δουλειά μας, προκειμένου να τα αντιληφθούμε καλύτερα, γιατί ασφαλώς και έχουμε ευθύνη. Και άλλα, υπάρχουν πολλά θέματα που μας απασχολούν. Κυρία Κώστα, να σας απευθύνουμε μία ερώτηση σε ό,τι αφορά και τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Ανησυχείτε ότι οι εκλογές θα στραφούν σε πιο ακραία ευρωσκεπτικά κόμματα για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις κυβερνήσεις, προς τις πολιτικές, προς τις χώρες τους. Γιατί σε πολλές χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική μετατόπιση της υποστήριξης προς αυτά τα ακραία κόμματα. Ανησυχώ. Ανησυχώ για τους κινδύνους ριζοσπαστικοποίησης που επιμένουν και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν για δύο βασικούς λόγους. Δύο είναι τα βασικά αίτια. Από τη μια πλευρά είναι το γεγονός ότι η Ευρώπη για πολλούς συμπολίτες μας έχει πάψει να είναι ο φάρος της ελπίδας. Και αυτό γιατί οι πολιτικές εναλλακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάπως έχουν θολώσει. Είναι λιγότερο ξεκάθαρες και ελκυστικές. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τις υποψηφιότητες, ας πούμε, για τον Προεδρία της Επιτροπής ως εναλλακτικές εφικτές. Και όταν ο κόσμος δεν βλέπει εναλλακτικές, τότε στρέφεται σε πιο ακραίες θέσεις. Είναι μια φάση παράδοξη, όπου έχουμε... Από τη μια πλευρά έχουμε τις διαδηλώσεις στο Κίεβο, στην Πλατεία της Ανεξαρτησίας, και εκείνα τα κινήματα μέσα στην Ευρώπη, και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να υπερασπιστούμε ένα σχέδιο, ένα όραμα το οποίο αποτελεί τη βάση για κοινωνική συνοχή, για πρόοδο και για ελευθερία για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο είναι η ρίζα αυτού του ευρωπαϊκού οράματος, ένας χώρος ευημερίας, η οικονομία να είναι ένα μέσο για την ευημερία, ένα κοινωνικό μοντέλο κοινωέ, κοινές αξίες. Η οικονομία δεν είναι ο στόχος, είναι το μέσο, είναι ένα εργαλείο. Από τη στιγμή που επικρατεί η οικονομία επί των αξιών και των κοινωνικών βάσεων, τότε ο κόσμος άρχισε να απογοητεύεται από την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε αυτά που είναι κακό κείμενα, και πιστεύω ότι μετά από αυτή την πολύ σκληρή περίοδο που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα ουσιαστικά θέματα. Και επιτρέψτε μου, επειδή είμαι σοσιαλιστής, να αναφέρω έναν σπουδαίο συντηρητικό, τον Winston Churchill, που όταν κατά διάρκεια του πολέμου έλεγε αν έπρεπε να γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό του πολιτισμού, είπε λοιπόν, εάν δεν αγωνιζόμαστε για τον πολιτισμό, τότε γιατί πολεμάμε. Μα αυτό πρέπει να πούμε και στους Ευρωπαίους. Για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε και για ποιο λόγο κάνουμε τις θυσίες που κάνουμε. Έτσι ώστε να αισθανθούν ότι αυτό γίνεται στο όνομα των κοινωνικών αξιών και των αξιών που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Ο Ηλίας. Ευχαριστώ, Κάρεν. Κύριε Βαρκάρσελ, πώς προτείνετε να ξανακερδίσουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν χάσει τις δουλειές τους, την ασφάλειά τους, και εκείνους που κατηγορούν κόσμο δικαίως ή αδίκως, όπως κόσμο όπως εσείς, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται? Δεν είμαστε στην καλύτερη στιγμή για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στους πολιτικούς. Όμως, όπως σωστά είπε και ο Πρόεδρος Γουρός, δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να κλαίμε ο καθένας στη γωνίτσα του. Όχι. Πρέπει να ανασκουμποθούμε, πρέπει να εξηγήσουμε σε τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους πολίτες μπορούμε να τους εξηγήσουμε τα πράγματα με μεγάλα λόγια. Και οι πολίτες
μπορούν να κατηγορήσουν τους πολιτικούς γιατί δεν έχουν μπει στη λεπτομέρεια. Τώρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες. Τώρα πρέπει να πούμε με λεπτομέρειες ακριβώς τι κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες. Ξέρετε, πολλές φορές ο πολιτικός λόγος δεν εκτιμάται. Πρέπει συγκεκριμένα να πούμε τι κάνει η Ευρώπη. Να δούμε, σε ένα νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ευρώπης. Να πούμε ότι να, το νοσοκομείο αυτό χτίστηκε με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή στα σχολιά. Να πούμε το συγκεκριμένο σχολείο να το δείξουμε. Χτίστηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά μας, να πούμε να, αυτός ο δρόμος φτιάχτηκε με κοινοτικά κονδύλια. Κλπ. Κλπ. Πρέπει συγκεκριμένα να τα δείξουμε αυτά στους πολίτες, γιατί η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα. Η Ευρώπη είναι η λύση του προβλήματος. Η Ευρώπη δίνει δυνατότητες ώστε το κράτος αυτό σε ευημερίας να παγιωθεί. Να ενισχυθεί. Αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Βέβαια με ταπεινοφροσύνη. Εννοείται. Αλλά να το πούμε με πεποίθηση ότι είναι θετικό για τους πολίτες. Ότι η Ευρώπη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην ευρωπαϊκή ιστορία. 60 χρόνια ειρήνης. Ποτέ δεν είχαμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Ευημερία. Σίγουρα σήμερα έχουμε μια τεράστια κρίση. Και καταστρέφει τόσα πράγματα. Συγχρόνως όμως πρέπει να μιλήσουμε και για όλα τα θετικά, για τα νοσοκομεία που χρήστηκαν, τα σχολιά, τους δρόμους κλπ. Κλπ. Διότι τα προβλήματα ξεκινάνε στα σύνορα της Ευρώπης. Ουκρανία, για παράδειγμα, που αναφέρθηκε πριν και από τον Δήμαρχο Κώστα. Άρα οι αρχές μας είναι βασικά στοιχεία. Η ελευθερία. Η ελευθερία δεν την κερδίζουμε έτσι. Κάθε μέρα πρέπει να τη χτίζουμε. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν βαθιά. Με συμμετοχή, με αποκέντρωση, με διαφάνεια. Αυτό είναι η δημοκρατία και οδηγεί και στην ειρήνη. Και αυτό είναι η Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Είναι πολύ καλύτερα έτσι από το να μην είχαμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεπτό. Να σας θέσω προς εσάς αυτό το ερώτημα. Γιατί ήσασταν και χθες εδώ στην διάσκεψη. Ακούσατε για τις αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συζήτησε και ο κόσμος αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή τάση για ανισότητα και για διαφορά μεταξύ των περιφερειών αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές στην Ευρώπη για να ανατρέψουν αυτή την τάση και για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ όλων των περιφερειών και των πόλεων στην Ευρώπη? Ο κύριος Λετέρ, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν πάρα πολύ σαφώς σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική αυστηρότητα. Στο μέλλον, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά με λιγότερα χρήματα. Να κάνουμε πιο πολλά υπέρ των πολιτών με λιγότερα χρήματα. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα της προσπάθειας. Και πολύ σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η προσέγγιση one size fits all, μία λύση για όλους στην Ευρώπη, δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχουν εξατομικευμένες, εξειδικευμένες λύσεις. Το εξήγησε και χθες ο πρόεδρος, ο κ. Φον ντεν Μπράντε. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Δεν μ' αρέσει το να κατηγορούν οι μεν, τους δε, οι εθνικές κυβερνήσεις, τις τοπικές και το καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καλύτερες λύσεις. Υπάρχει η κοινωνική, η συνοχή, η σύγκληση. Και νομίζω ότι τρία στοιχεία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία των τοπικών αρχών. Καταρχάς, πρώτη προτεραιότητα, το είπε και ο πρόεδρος εδώ, η πολιτική για την αγορά εργασίας που θα συμπεριλαμβάνει κυρίως τους νέους. Τι συμβαίνει, δεκάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι που δεν καταρτίζονται, δεν δουλεύουν, περιθωριοποιούνται, βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Είναι μια βόμβα που περιμένει να εκραγεί. Θα πρέπει λοιπόν να το επιλύσουμε το θέμα αυτό, να το αντιμετωπίσουμε και σε ό,τι αφορά
το κόστος εργασίας. Αυτό είναι πιο πολύ θέμα των εθνικών κυβερνήσεων. Αλλά σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει λύση που θα είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα της κάθε πόλης. Και εδώ λοιπόν οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές έχουν την καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό της, των πολιτικών λύσεων για την αγορά εργασίας που θα λαμβάνουν υπέψη τα άτομα αυτά. Κατά δεύτερον, επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν κίνητρα φορολογικά, υπάρχει και αυτό το επίπεδο λοιπόν που είναι πιο πολύ ευρωπαϊκό, εθνικό. Αλλά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του πλαισίου, των όρων, των συνθήκων για να ξεκινήσουν καινούργιες επιχειρήσεις, ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι λίγο πίσω. Είναι μια ήπειρος μικροπεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας. Σε σχέση με την Νότια Κορέα, σε σχέση με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, βλέπουμε ότι η επιχειρηματικότητα, ο αριθμός του κόσμου που παίρνει το ρίσκο να ξεκινήσει μια επιχείρηση είναι χαμηλό. Γι' αυτό λοιπόν οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να διευκολύνουν το έργο των επιχειρήσεων. Τέλος, το συζητήσαμε και χτες. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ασφαλώς είναι αυτές που βασικά επενδύουν σε ένα μέρος και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τα 2/3 των επενδύσεων περνά από τις τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει αντικυκλική προσέγγιση. Παραδοσιακά αυξάνουμε τις προσπάθειες για επενδύσεις σε υποδομές, σε περιόδους κρίσης. Το να δοθεί λοιπόν η προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις είναι πολύ σημαντικό καθήκον των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Άρα, ναι, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά την κοινωνική συμπερίληψη. Να εξαλείψουν τις ανισότητες με μια πολιτική για την αγορά εργασίας που θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και με αντικυκλική επενδυτική πολιτική. Αναφερθήκατε σε μία βόμβα που περιμένει να εκραγεί και για τους νέους. Και αυτό λοιπόν αποτελεί το θέμα του επόμενου βιντεοσκοπημένου μηνύματος της κυρίας Σόνια Μασίνη, που είναι μέλος από την Επιτροπή Περιφερειών. Οι giovani nelle future elezioni europee, perché questi sono i cittadini che stanno costruendo una nuova Europa, che forse non è l'Europa delle istituzioni, ma è l'Europa vera che cambierà, io credo, anche il modo di vivere insieme. Allora, che ruolo avranno per combattere l'euroscetticismo? Come li faremo sentire protagonisti? Maybe Mr. Leterme again, just very briefly. How can we use young? Κύριε Λετέρμ, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εδώ τους νέους με ένα θετικό τρόπο για να καταπολεμήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό που αυξάνεται στην Ευρώπη? Θεωρώ ότι εδώ και κάποιες δεκαετίες αυτό το έχουμε υποτιμήσει. Η Ευρώπη έχει γίνει σε θεσμικό επίπεδο ένα κλειδί για την αξιοπιστία των θεσμών, είτε διεθνών οργανισμών ή τοπικών αρχών. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αποτέλεσμα. Χρειάζεται να αισθάνεται ο πολίτης ότι υπάρχει λύση, ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Και δεν μπορούμε να ζητάμε λύσεις από ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά και το περιορισμένους πόρους και περιορισμένες ευθύνες. Αλλά υπάρχουν τομείς όπου υπάρχει ευθύνη και αρμοδιότητα. Και εδώ θα πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης μαζί με τον λαό της Ευρώπης, χωρίς να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε επίπεδο συνεργασίας, νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει στον κόσμο ότι με τέτοια συνεργασία πολυεπίπεδη μπορούμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα και μακρινά από την καθημερινότητά τους, αλλά και κοντινά, όπως η ανεργία, μια καλή θέση της εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό. Η εξεύρεση λύσεων, λοιπόν, μέσω συζήτησης, μέσω μέτρων πολιτικής, που θα συμπεριλάβουν και τον κόσμο, χωρίς να επιβάλλουν τεχνητά λύσεις, αλλά αναπτύσσοντας πολιτικές βάσει της διάδρασης με τους νέους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων μαζί με αυτούς. Ευχαριστούμε. Ηλία, η δεύτερη ερώτηση είναι από την Επιτροπή των Μεταφερειών, από τον κύριο Παύλ Μπράντα, μέλος Επιτροπής των Περιφερειών. Ο κύριος Κώστα θα κληθεί να απαντήσει σύντομα όμως.
Jaká by měla být role výboru regionu, tak aby hlas regionálních peněžních samospráv byl zazněl velice jasně v tom rozhodovacím procesu. A druhá otázka je, jestli by výbor regionu například nemohl být součástí tzv. Trialogů, aspoň jako pozorovatel, to znamená, že by se účastnil vyjednávání o legislativních návrzích mezi radou, komisí a parlamentem. Is this a valid proposal? Αυτή η πρόταση μπορεί να λειτουργήσει, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει διαφορετικό και σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή των Περιφερειών. Όμως, φυσικά, οι συνθήκες δεν ξεκινούν και δεν τελειώνουν μόνο στο γράμμα τους. Είναι η αρχή αυτή. Τώρα μετά ακολουθεί μια ολόκληρη δυναμική, μια διαδικασία. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια η Επιτροπή των Περιφερειών θα εξελιχθεί όσον αφορά την παρουσία της και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα και την περασμένη εβδομάδα, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ενέκρινε μία δήλωση όσον αφορά τον χάρτη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που σημαίνει ποιο στόχο έχει το Ευρωκοινοβούλιο για πιο ενεργή συμμετοχή στην διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα και στην νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Είναι σχεδόν η ώρα για να περάσουμε στο τρίτο κομμάτι της συζήτησης, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε άλλη μια ψηφοφορία, άλλη μια δημοσκόπηση. Πάρτε τα τηλεχειριστήριά σας. Ας δούμε ποια είναι η δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε πως η φωνή των πολιτών θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο στην Ευρώπη? Αν πιστεύετε πως ναι, πιέστε το ένα. Αν πιστεύετε πως όχι, πιέστε το δύο. Αρχίστε τώρα να ψηφίζετε, παρακαλώ. Είναι πονηρή ερώτηση. Well, the answer is predictable. Η απάντηση ήταν προβλεπόμενη, αλλά και πολύ κραυγαλαία. Μα είναι, μήπως είναι κουδουνάκι κινδύνου, κόδωνας κινδύνου, κύριε Βαλκάλστελ? Είναι απόλυτα θετικό. Δεν χρειάζεται, νομίζω, καμία επεξήγηση. Τα λέει από μόνη της η απάντηση. Τώρα, βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κύριε Λετέρμ, εσείς, τι μας λέει η απάντηση, ότι τελικά η φωνή του κόσμου δεν φτάνει στην Ευρώπη? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε αυτό? Ο κόσμος απογοητεύεται όταν δεν βελτιώνεται η κατάσταση και προσπαθεί να βρει ποιος φταίει. Στρέφεται λοιπόν προς τα θεσμικά όργανα που έχουν πιο κεντρικό ρόλο στα μέσα ενημέρωσης. Η Ευρώπη ακούγεται συνέχεια στην πολιτική συζήτηση. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ο κόσμος να τα βάζει με την Ευρώπη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Είναι πολύ σημαντικό όμως να έχουμε δημοκρατία, να έχουμε καθολικές εκλογές και πιο σημαντικό βέβαια είναι να δώσουμε λύσεις στον κόσμο. Αυτό θα κάνει τη διαφορά για την νομιμότητα, ώστε να είναι πιο κοντά ο κόσμος στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα συμβούλιο το οποίο να ενισχύει την ολοκλήρωση και τη συνεργασία. Μερικές φορές ο κόσμος, αν καταλαβαίνει περισσότερο τι συμβαίνει, αυτό βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Λετέρμ, και εσάς, κύριε Κώστα. Έτσι φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου τμήματος της συζήτησής μας και περνάμε στο τρίτο. Κάρεν, ευχαριστώ και εγώ.